Βρισκόμαστε στο διαμαντάκι σου. Έτσι, είναι το θεατρικό εργαστήρι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Ναι. Πες μας λίγα λόγια έτσι, για το διαμαντάκι. Ναι, κοίταξε, όλο ξεκίνησε αυτό το θέμα από όταν με καλούσαν σε διάφορες εκδηλώσεις ΑΜΕΑ. Και έβλεπα όλους αυτούς τους καλεσμένους από κάτω, οι οποίοι ξεσλιπόντουσαν αυτά τα καημένα τα παιδάκια που κάνανε αυτές τις παραστάσεις και τέτοια. Και ήθελα να βοηθήσω αυτά τα παιδιά. Να τα δώσω αυτά τα προσόντα, να τα βοηθήσω να αποκτήσουν προσόντα ώστε να τα θαυμάζουν αυτά τα παιδιά. Και ετοιμάζουμε και την τέλεια γυναίκα που θα πάει και αυτή στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα διδασκαλίας στη Μουσική Βιβλιοθήκη. Πρεμιέρα 6 Μαΐου. Θα σε πάω λίγο στο δικό σας χώρο. Μίλησε ο κόσμος, άνοιξαν τα στόματα. Είναι πάρα πολύ βασικό ότι κάποιος τώρα θα φοβηθεί να κάνει οτιδήποτε σε κάποιο νέο παιδί. Το πιστεύεις ότι θα φοβηθεί? Ναι, θα φοβηθεί. Το έχεις ακούσει δηλαδή από άτομο να λέει ότι τώρα θα προσέξω τι θα κάνω? Ναι. Και πώς θα φέρομαι? Ναι. Το έχω ακούσει από σκηνοθέτη. Εσύ έχεις βιώσει κάτι παραμύθι? Ναι, έχω βιώσει δύο φορές. Το ένα ήταν που είχα πάει σε μια οντισιόν σε ένα σκηνοθέτη ο οποίος τα έκανε τότε ένα έργο στο Εθνικό Θέατρο και μου άνοιξε την πόρτα με τη ρόμπα του. Και μου λέει συγγνώμη, τώρα βγήκα από τον μπάνιο και τέτοια. Λέω καλά, οκ. Δεν πειράζει. Ναι. Εντάξει. Αλλά κατευθείαν η προσέγγιση του ήταν: κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ομοφυλόφιλος. Είσαι και εσύ ομοφυλόφιλος να κάνουμε κάτι. Και λέω συγγνώμη, αλλά εγώ για δουλειά ήρθα εδώ πέρα. Ένα άτομο το οποίο είναι και διάσημο τώρα. Δηλαδή το ξέρει ο κόσμος και είναι κρίμα. Γιατί εγώ όταν έκλεισε την πόρτα και του είπα: όχι, δεν θέλω, ας πούμε, δεν είμαι έτσι. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα πάνω στη φάση ότι έτσι γίνονται τα πράγματα στο θέατρο. Όταν βγήκαν όλα στη φόρα, λοιπόν, αυτό που λέγαμε πριν, εσύ είπες το περίμενα? Όχι, δεν το περίμενα. Ας πούμε έπεσε από τα σύννεφα πραγματικά για ένα άτομο που είχα συνεργαστεί και βρέθηκε μέσα σε κάποιο κυκαιώνα καταγγελιών από κάποια κορίτσια. Εκεί έπεσε από τα σύννεφα. Δεν το περίμενα δηλαδή καθόλου από αυτό το άτομο να κάνει κάποιες τέτοιες πράξεις. Για ένα άλλο άτομο, ας πούμε, είχα ακούσει ότι κολλούσε πολύ άσχημα στα κοριτσάκια. Ο δηλαδή, Πέτρος Φιλιππίδης. Ναι, πήγαινε και χτυπούσε τα κουδούνια και τέτοια και αυτά από κάτω. Αλλά θεωρούσε ότι είχε πρόβλημα πάνω στο θέμα της επιβεβαίωσής του και αυτά. Πάνω στο ότι ήθελε να επιβεβαιωθεί ότι όσα περισσότερα κορίτσια θα πήγαινε. Για το θέμα του Δημήτρη Λιγνάδη και όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Ήξερα το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Δεν ήξερα καθόλου για κάτι τέτοιο. Αν συνέβηκαν αυτά, πιστεύω ότι πρέπει να τιμωρηθεί με τη χειρότερη ποινή. Ακούσαμε και τον Παύλο Χαϊκάλη. Δεν υπάρχει κατηγορία για τον Παύλο Χαϊκάλη. Τον οποίον θα πω ότι τον σταύρωσαν, να το βάλω σε εισαγωγικά. Εγώ θυμάμαι κάτι για μηνύματα πρόστιχα που έστειλε. Για μένα ήταν λάθος. Δηλαδή, δεν προσεγγίζεις ένα κορίτσι έτσι. Αυτό είναι η πλήρης καφρίλα και δεν είναι η φάση ότι ξέρεις άντρες παλιάς σκοπίες. Αυτή είναι άντρες παλιάς βλακείας, όχι άντρες παλιάς σκοπίες, γιατί οι άντρες παλιάς σκοπίες έχουν ένα σεβασμό. Και ο Γιώργος Κιμούλης μέσα σε όλες τις καταγγελίες. Τώρα το να κλωτσάει κάποια ή το να συμπεριφέρεται τόσο άσχημα σε κάποιο άτομο, αυτό τώρα είναι και αυτό πρέπει να εκλείψουν και αυτές τις συμπεριφορές και να όντως να αποσυρθούν αυτοί οι άνθρωποι από το θέατρο. Εσείς έχετε κάποια ιδέα που μπορεί να είναι? Εγώ από πού και ως πού. Λέω, επειδή φύγατε μαζί χθες. Τηλεόραση σου λείπει? Τηλεόραση μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω παίξει γύρω στα 12 σύριαλ, πιστεύω. Έχω πληρωθεί πάρα πολύ καλά από την τηλεόραση. Τις καλές εποχές. Τις καλές εποχές. Και απλά αρνήθηκα, και γι' αυτό σταμάτησε η τηλεόραση, να μην πληρώνουμε καλά. Και με τον Νίκο Σεργιανόπουλο έχεις... Ναι, είχαμε και σκηνές μαζί με τον Νίκο. Αυτή η αυτοκαταστροφή που είχε αυτό το άτομο μέσα του ήταν πολύ κρίμα, γιατί πρέπει να είχε τόσα ψυχολογικά προβλήματα για να ψάχνει την ευχαρίστηση σε τέτοιους δρόμους που δυστυχώς τον οδήγησαν σε πολύ άσχημα μονοπάτια και ήρθε το τέλος. Πάρα πολλά πράγματα είπε στη συνέντευξή του και πάρα πολλά σημεία τα οποία αξίζει να σχολιάσουμε. Τοποθετήθηκε, ναι, και συγκεκριμένα. Τον είδα λίγο περισσότερο αιχμηρό από ό,τι περίμενα με τον Παύλο Χαϊκάλη σε σχέση, ας πούμε, με τον Δημήτρη Λιγνάδη και τις καταγγελίες, οι οποίες είναι ποινικά αδικήματα. Γιατί να θυμίσουμε ότι ο Παύλος Χαϊκάλης αυτή τη στιγμή δεν κατηγορείται για τίποτα. Δεν υπάρχουν καταγγελίες. Ίσως και γι' αυτό είναι πιο εύκολο να είσαι λίγο πιο οξύς με κάποιον που δεν κατηγορείται επίσημα.
Επόσο, έχει να κάνει με αυτό. Όχι, άλλο θέλω να πω. Κάποιος ο οποίος κατηγορείται, αλλά μπορεί και να αποδειχθεί ότι είναι αθώος, λέω εγώ τώρα, δεν μπορείς και να είσαι πάρα πολύ οξύς με αυτόν. Μπορεί και όχι, γιατί κατηγορείται για αδικήματα τα οποία είναι πολύ πολύ σοβαρά. Ναι. Γιατί μιλάμε και για παιδιά στη συγκεκριμένη σοβαρότερο, γιατί μιλάμε για ανήλικα παιδιά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, εννοείται. Να αποφανθεί δικαιοσύνη για όλο αυτό. Αλλά στην περίπτωση του Παύλου Χαϊκάλη, το να μην προσεγγίσει με ένα σωστό τρόπο τις γυναίκες, και αυτό είναι μια πολύ άσχημη και κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία καταδικάζουμε, δεν το συζητάμε. Αλλά τον είδα λίγο πιο διαλλακτικός. Και παιδιά, και μην εξισώνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κατηγορείται ίδιο, νομικά για κάτι με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες. Είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι. Ναι, ή να ποινικοποιήσουμε τον τρόπο που φλερτάρει. Ενδεχομένως όμως να τον έχει ζήσει, να το έχει δει από κοντά ο. Μα το είπε, αυτό, έχει, να έχει ζήσει το πώς φλέρταρε, το πώς έπαιζε με μια γυναίκα ο Παύλος Χαϊκάλης. Και εγώ θεωρώ ότι είναι και κάτι άλλο. Επειδή και ο Ιάκωβος Μιλωνάς έχει ένα εργαστήρι που ασχολείται με νέους ηθοποιούς, ίσως και επειδή οι καταγγελίες, οι αναφορές για τον Παύλο Χαϊκάλη πάλι είχαν να κάνουν από την πλευρά του καθηγητή και της μαθήτριας. Yeah. Ίσως είναι και λίγο πιο ευαίσθητο σε αυτό το θέμα ο Ιάκωβος. Πάντως, να μείνουμε και σε αυτό που λέει, ότι επειδή είχε και την προσωπική εμπειρία και το προσωπικό βίωμα με αυτό που εξιστόρησε με τον σκηνοθέτη, ο οποίος το άνοιξε και του είπε: αν δεν είσαι εγώ, αυτά θέλω. Αν δεν συνάδουν αυτά που θες και εσύ, δεν θα κάνεις καριέρα κτλ. Μακάρι να καταλήξουμε στην αρχική του πρόταση. Από όλα αυτά που συμβαίνουν, κάποιοι να παίρνουν το μάθημά τους, να προσέχουν τις συμπεριφορές τους, ώστε να μην επαναληφθούν και να μεγαλώσουν νέες γενιές, μην έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού τους ότι έτσι κάποιοι άνθρωποι κάνουν καριέρα ή μπορούν να κάνουν. Και δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν πρέπει να περάσεις από κρεβάτια για να δουλέψεις. Σαφανέστατα. Τα λέμε και αυτά.